υπέροχης κυρίας. Θα τη βρείτε στο Παλάς να ερμηνεύει τη Μαρία Κάλλα στην παράσταση Masterclass. Τη συνάντησα στη Μεγάλη Βρετανία που και την ευχαριστώ πολύ ωραία πράγματα, για τη φιλοξενία. Είπε πολλά και για τα δικά της θέματα που αγγίζουν περισσότερο εσάς τις γυναίκες, τη Δανάη και τη Δέσποινα και όλες τις φίλες μας. Φυσικά. Μαρία μου. Γεια σου, Άρη μου. Τι χαρά είναι πάλι αυτή τώρα. Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω πολύ. Φυσικά και θα ξεκινήσω από την παράσταση. Από τη στιγμή που σου έγινε η πρόταση και συνεργαστήκατε με τον Οδυσσέα Παπασπυλιόπουλο, διάβασες και είδες πολλά πράγματα για τη Μαρία Κάλλας. Νομίζω ότι τα έχω δει σχεδόν όλα. Όλα. Ναι. Υπήρξε ένα μαγικό κλειδί που σου ξεκλείδωσε περισσότερα κεφάλαια της ζωής της? Υπήρχαν δύο τέτοια περιστατικά. Τις πιο σημαντικές πληροφορίες όμως τις πήρα από το βιβλίο του Tom Wolfe που έβγαλε, ο οποίος σκηνοθέτησε και τη Μόνικα Μπελούτσι στην παράσταση, και από την ταινία, από τις προσωπικές επιστολές της. Δηλαδή, εκεί είδα την δική της ματιά πάνω στα πράγματα. Είδα την τρομερή μοναξιά και το πώς αντιλαμβανόταν τα πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που έλεγε πώς ήταν τα πράγματα. Όπως επίσης και το γεγονός ότι επειδή διάβασα πάρα πολλά βιβλία, υπάρχει και ένα βιβλίο της τελευταίας γραμματέας, νομίζω, του Ωνάση, όπου μιλάει για τις τέσσερις γυναίκες της ζωής του. Λέει και κάποια πράγματα που με έκαναν να δω μια άλλη της πτυχή, η οποία όμως με απελευθέρωσε. Με απελευθέρωσε να είμαι πιο γενναία στο να αποδώσω και τις πιο αρνητικές της πλευρές. Η μητέρα της ήταν πολύ σκληρή μαζί της. Πάρα πολύ και δεν την αγάπησε ποτέ. Ναι. Και αυτό που συνέβη όταν γεννήθηκε, που για αρκετές μέρες δεν την πήρε αγκαλιά, θεωρείται εγκατάλειψη βρέφους, είναι σοβαρά και πολύ μεγάλα τραύματα κουβαλούσε αυτή η γυναίκα. Το τραύμα της διπλής απώλειας των γονιών σου, το έχεις πολεμήσει ή υπάρχει πάντα αυτό εκεί? Αυτό δεν είναι τραύμα. Αυτό είναι πένθος. Έχασα τους γονείς μου, δεν είναι τραύμα. Δηλαδή, έχασα τους γονείς μου, τους έχασα, ήταν νέοι, το οποίο είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια και για μένα και για τον αδερφό μου, γιατί η αρρώστια, η φθορά και ο θάνατος είναι, νομίζω, ότι πιο δύσκολο μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος στη ζωή του και όταν αφορά αγαπημένους του ανθρώπους. Αλλά ήταν πένθος, δεν ήταν τραύμα. Το ότι έφυγαν και οι δύο σου γονείς από την ίδια ασθένεια, από καρκίνο, σου έχει δημιουργήσει άγχος? Όχι. Για τη ζωή σου? Όχι, δεν μου έχει δημιουργήσει άγχος. Όμως είμαι ένας άνθρωπος συνεπής, δηλαδή κάνω τους ιατρικούς μου ελέγχους. Και πιστεύω, να τώρα μια ευκαιρία να περάσουμε και ένα μήνυμα, ότι γιατί όχι. Πάρα πολλοί άνθρωποι φοβούνται, λένε δεν θα πάω στον γιατρό, προτιμώ να μην ξέρω. Όχι. Να ξέρεις και να προλαμβάνεις, γιατί πάρα πολλές ασθένειες θα μπορούσαν να είχαν ιαθεί εάν τις είχαμε προλάβει νωρίς. Δεν μπορώ να επιτρέψω τον φόβο μιας ασθένειας να καταδυναστεύσει το παρόν. Η Μαρία ως γυναίκα έχει ταλαιπωρηθεί καθόλου από στερεότυπα? Φυσικά. Όλες μας έχουμε ταλαιπωρηθεί από στερεότυπα. Και όλοι μας έχουμε ταλαιπωρηθεί από στερεότυπα. Ζούμε σε μια πατριαρχική ακόμα κοινωνία, σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. Το νιώθεις έντονα? Ναι, μεν, τυπικά ήμασταν ίσες και θεσμικά και νομικά κατοχυρωμένες, όμως ουσιαστικά καθόλου. Το στερεότυπο είναι μια γυναίκα η οποία έχει επιλέξει να είναι μόνη και να μην έχει κάνει οικογένεια. Εντάξει, τώρα αλλάζει αυτό, αλλά θέλω να πω το γεγονός ότι έχω δεχτεί τόσες πολλές ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα που νομίζω ανάλογες δεν έχει δεχθεί ένας άνδρας, ένα αδελφός μου, ας πούμε. Είναι ένα στερεότυπο ότι μια γυναίκα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται μόνο ή είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν, ας πούμε, έχει παντρευτεί, αν έχει παντρευτεί και αν έχει κάνει παιδιά. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για όλα τα άλλα. Ενώ για έναν άντρα δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Δεν είναι αυτή η ερώτηση που μας καίει, τέλος πάντων. Και γιατί δεν το έχει κάνει. Επέλεξες να υπάρχει μια προτεραιότητα στη ζωή σου, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, να είναι η δουλειά σου. Επέλεξα να κάνω πράγματα τα οποία θα μου προσφέραν χαρά, ευτυχία κάποιες φορές και θα αισθάνομαι ήσυχη και θα νιώθω γαλήνη με τις επιλογές μου. Αυτό προς τα έξω μεταφράζεται, λες εσύ το μεγαλύτερο κομμάτι μου ήταν η δουλειά μου. Όχι, γιατί έχω και μια προσωπική ζωή που μπορεί να μην έχω παντρευτεί. Τέλος πάντων, ήμουν πολύ κοντά στο γάμο, δηλαδή
Έχω μεγάλες σχέσεις που θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν. Ήταν σαν μία γάμος. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Πέρα όμως από αυτές τις σχέσεις μου, θέλω να πω, με τους άντρες, με το άλλο φίλο, έχω μία προσωπική ζωή που είναι πολύ πλούσια, που έχω φίλους, που έχω σχέσεις με ανθρώπους πολύ βαθιές, που αφιερώνω εξίσου τον ίδιο χρόνο που αφιερώνω στη δουλειά μου. Επειδή μου είπες ότι ήμουν πολύ κοντά στο να παντρευτώ, γιατί δεν το έκανες? Υπήρχαν πάρα πολλές διαφορές σε αυτά που θέλαμε στη ζωή. Οπότε, καμιά φορά και η αγάπη δεν φτάνει. Ούτε εγώ, ούτε εκείνος, αλλά ούτε η στιγμή ήταν τέτοια που θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε στον καθέναν από εμάς να ζήσει αυτά που θέλει, αλλά να είμαστε και μαζί. Ξέρεις, χρειάζεται πολύ μεγάλο επίπεδο ωριμότητας για να κάνεις μια σχέση μέσα στην οποία να αισθάνεσαι και ελεύθερος, αλλά και συγχρόνως να είσαι αφοσιωμένος σε αυτήν. Οι δύο συνδεσμοί σου με τον κόσμο έφυγαν πολύ κοντά ο ένας από τον άλλον. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να σε επηρέασαν στον τρόπο που είδες το θέμα να αποκτήσεις παιδιά? Τα παιδιά χρειάζονται χώρο, χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται πολύ μεγάλο κομμάτι της εσωτερικής μας ζωής. Αυτό, εάν δεν μπορείς να τους το εξασφαλίσεις, νομίζω καλύτερα να μην κάνεις παιδιά. Άρα το κάνεις πολύ πολύ συνειδητά. Ήταν πολύ συνειδητά. Πολύ συνειδητά. Ήταν μια πολύ συνειδητή απόφαση, ναι. Μαρία, αν σε 10 χρόνια από τώρα επιθυμήσεις να δώσεις απλόχερα την αγάπη που έχεις μέσα σου σε ένα πλάσμα. Εννοείς να υιοθετήσω ένα παιδί. Θα το έκανες? Αυτό εξαρτάται από πολλά, Άρη. Εξαρτάται και από το αν έχεις μια σχέση και ένα τέτοιο σπιτικό το οποίο να του προσφέρεις. Θέλω να πω, δεν θα επέλεγα να υιοθετήσω ένα παιδί μόνη μου. Εγώ δεν θα το επέλεγα. Ναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρνουν πάρα πολύ από τους ανθρώπους. Εγώ δεν θα το επέλεγα. Τώρα, εάν σε 10 χρόνια βρίσκομαι σε μια τέτοια σχέση που μπορεί να προσφέρω σε ένα παιδί, μια οικογένεια, δεν ξέρω να σου το πω. Αλλά νομίζω όμως ότι τις επιλογές μου τις έχω κάνει. Ναι. Η Ζέτα Δούκα ήρθε στο πλατό και έκανε αυτή την πολύ σημαντική αποκάλυψη για την καλλιτεχνική της ζωή. Στο τέλος της εκπομπής και αφού είχε περάσει κάποια ώρα, η Ζέτα ήταν πάρα πολύ ταραγμένη. Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δίπλα της. Είχε έρθει λοιπόν από το σπίτι του, είχε αφήσει το σπίτι του, είχε αφήσει την ησυχία του και ήρθε εκεί στο γυλάκα να συμπαρασταθεί στη φίλη της. Και αυτή ήταν η Μαρία Ναυπλιώτου. Εκτός ότι τη Ζέτα την εκτιμώ και την αγαπώ βαθιά και τη θαυμάζω, τη θεωρώ ένα πολύ γενναίο και ειλικρινές πλάσμα. Η αλήθεια είναι ότι με τους ανθρώπους που αγαπάω πάρα πολύ, όπου και να χρειαστούν να βρίσκομαι, θα βρίσκομαι. Δηλαδή, και στο παρελθόν έχει συμβεί, έχω αφήσει δουλειά, έχω αφήσει πρόβες για να βρίσκομαι στο πλευρό ενός ανθρώπου που είχε ανάγκη να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό για μια δύσκολη κατάσταση. Να σου ρωτήσω κάτι τελευταίο. Στα πρακτικά είσαι καλή? Ναι, πολύ. Είμαι πολύ οργανωτική. Δηλαδή είσαι καλή και στο σούπερ μάρκετ μαγείρεμα, καθάρισμα? Τα πάντα κάνω. Τι? Αμαν. Αλήθεια? Ναι. Μαγειρεύω, ναι. Μου αρέσει το σπίτι μου να είναι καθαρό και τακτικό. Ναι. Δεν τρελαίνομαι να κάνω δουλειά στο σπίτι. Λέω, α, τι ωραία θα ξυπνήσω. Αλλά τα σήμερα κάνεις όμως. Τα κάνω. Δεν μπορώ την ακαταστασία. Και σούπερ μάρκετ και όλα αυτά. Και σούπερ μάρκετ κάνω και μαγειρεύω. Και μου αρέσουν πάρα πολύ συνταγές. Ο μπαμπάς μου ήταν σεφ. Να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Ήταν σεφ ενός πολύ γνωστού γαλλικού ζαχαροπλαστείου που δεν υπάρχει πια, του Eau Delicieux, ενός ιστορικού ζαχαροπλαστείου στην Αθήνα. Ωραία, ήταν ο σεφ του λοιπόν. Άπειρα χρόνια, μέχρι που πέθανε. Και έχω πάρει αυτό. Μου αρέσει δηλαδή να πειραματίζομαι. Δεν λέω ότι είμαι καταπληκτική μαγείρισα, γιατί δεν είμαι, αλλά μου αρέσει να μαγειρεύω. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ, κι εγώ. Αχ, Μαρία, τι όμορφη, τι δωρική ομορφιά είναι αυτή. Αν δεν έχετε δει πάντως την παράσταση. Εγώ, Άρη, θέλω οπωσδήποτε. Πρέπει να τη δεις. Θα σου πω και τις ημερομηνίες. Ναι. Και εγώ θα σας τις πω. Ωστόσο, για να μην μένουμε στις ομορφιές μόνο, γιατί δεν είναι ωραίο να ακούνε και από την τηλεόραση οι άνθρωποι στο σπίτι μόνο ότι όμορφη και όμορφη. Είναι όμορφη μέσα και έξω. Εγώ τουλάχιστον αυτό εννοώ για τη Μαρία. Ότι η ομορφιά πρώτα ξεκινάει από μέσα της και μετά πάει στα έξω της, που είναι τα χαρακτηριστικά της και wow. Επειδή προηγουμένως στο θέμα του James Franco μίλησες για τους ειδικούς, να πούμε ότι επειδή σε μια συνέντευξη δεν χωράνε όλα, η Μαρία σαφώς και έχει κάνει και το έχει ψάξει και έχει σκαλίσει το μέσα της με τη βοήθεια ενός ειδικού, με την ψυχανάλυση. Και γι' αυτό προφανώς βλέπουμε απέναντί μας μια γυναίκα η οποία φαίνεται φοβερά ισορροπημένη και πολύ
εντάξει με τις επιλογές που έχει κάνει. Ωστόσο, πόσο δίκιο έχει ότι οι ερωτήσεις που γίνονται στις γυναίκες δεν γίνονται στους άντρες. Δηλαδή, οι ερωτήσεις, αν δεις έναν άνθρωπο να δίνει συνέντευξη που είναι γεματούλης και είναι άντρας, δεν θα τον ρωτήσουν. Μπράβο που ανεβάζεις φωτογραφίες με μαγιό, πώς νιώθεις? Κανείς δεν θα πει σε κανέναν. Ναι. Τώρα, να ψάξουμε ό,τι συνέντευξη υπάρχει. Σε όλες τις γυναίκες πάντα ρωτάνε αυτά τα πράγματα. Μα όπως και η ερώτηση με το γάμο. Και σε ένα οικογενειακό τραπέζι, βρε παιδί μου. Δηλαδή, θα είμαστε δύο άνθρωποι της ίδιας ηλικίας, άντρας και γυναίκα, δεν θα κάνουν την ίδια ερώτηση και στους δύο. Στον θα πούνε έχεις χρόνο, στη γυναίκα θα πούνε άντε πότε. Έτσι, μπράβο σου. Θα το πεις ή να το πω. Θες να το πεις. Εσύ θέλω να το πεις. Εγώ να το πω, αλλά δεν βλέπω χωρίς γυαλιά. Θα σας το πω. Θα το πω εγώ. Πες το. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι στο Παλά, το Masterclass είναι Δευτέρα και Τρίτη μέχρι και 4 πρώτου, αλλά έχουμε και 3 Παρασκευές μέσα στο Γενάρη. Για να κλείσει λοιπόν θριαμβευτικά και είναι οι Παρασκευές 14 πρώτου, 21 πρώτου και 28 πρώτου. Το θέατρο Παλά. Masterclass. Λοιπόν, οπωσδήποτε μην το χάσετε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία μας και εσένα και τις κάμερες και τα μοντάζ. Και τη Μεγάλη Βρετανία για τη φιλοξενία. Και τη Μεγάλη Βρετανία. Θέλω να σας πω κάτι τώρα. Τώρα εγώ θα σηκωθώ γιατί έρχομαι να σας δώσω δώρα, σε εσάς μιλάω από το σπίτι, αλλά